Ρε απεινείς. Τι πράγμα. Πίνεις λέω. Όχι ποτό, απτάλο. Τρελάθηκες παιδί μου. Εγώ ή εσύ. Αρκετή στεναχώρια έχω με το βραχιόλι. Και τα λεφτά του Ηλία. Και αυτά παράπεσαν. Τι εννοείς. Αυτό που ακούς. Έτσι σου πει παλιά αδερφή, ότι τα βούτυξα. Εσένα ρωτάω. Τρυπιέσαι, ε. Δεν εξηγείται αλλιώς. Τι κάνεις, αυτό παιδάκι είναι μου! Τα μούτρα σου, παίρνει. Να δω τα χέρια σου. Να δω τα χέρια σου. Να ρε! Ευχαριστήθηκες! Φας. Σε βάλε στον κόλπο ευλαμμένη. Αν συνεχίσεις θα σε διώξω από εδώ μέσα. Μια νύχτα σαν κι αυτή, μέσα στην υγρή σιωπή, ξεγλίστρω τη μικρή μου αμαρτία να συναντήσω. Δεν ξέρω ότι υπάρχουν και τέτοια. Πολλά δεν ξέρεις ακόμα. Όπως. Γιατί βιάζεσαι τόσο πολύ. Θέλω πάντα να ξέρω τι με περιμένει. Τι βαρέθηκες τη Μαρία. Όχι. Όχι, απλά θέλω... Okay. Θέλεις να ξεσκάσεις. Άντε λοιπόν να ξεσκάσεις και μετά τα ξαναβρίσκεται. Θες να με παντρευτείς. Πλάκα μου κάνεις. Ακόμα δεν... Θες. Μόλις είδες ένα είπε, αυτή είναι η γυναίκα για να κάνω σπίτι και να κάνω οικογένεια. Έτσι φαίνεται. Εσένα πώς σου φαίνεται. Πριν σου δώσω την τελική απάντηση, θα ήθελα μερικές διευκρινήσεις. Ποια απάντηση? Δεν μου κάνεις πρόταση γάμου. Α, ναι. Α, ναι! Θα σοβαρευτείς. Εγώ πάντα είμαι σοβαρός. Άμα παντρευτούμε, θα συνεχίσω να δουλεύω ή θα με κλείσει το σπίτι να σκουπίζω και να μαγειρεύω. Εσύ τι θες? Θέλω να αποφασίσω μόνη μου. Οκ. Okay. Παιδιά θα κάνουμε. Αν δεν θέλεις εσύ, δεν μπορώ να τα κάνω μόνος μου. Σωστά. Και μια τελευταία διευκρίνηση. Ορίστε, παρακαλώ. Θα με απατάς ασύστολα. Εγώ και ασύστολα. Για ποιον με πέρασες? To India for a couple of months. Christos, are you listening to me, baby? Τι ώρα το έχω πει τώρα αυτό το μαλάκα. Κάπου το έχω σημειώσει. Yes, yes, I am all ears. You're so funny. I'm sorry I have to leave tomorrow, but
I promised I'd go to India. If you promise to go, you go. Italy, what? India, silly, not Italy. Ιταλία, Ινδία, σαν πως εγώ πηγαίνω. It's the same thing, baby. Look, I go now and we meet later. We eat together, okay? What we eat? The food, baby, we eat food. So, I have to go now. People with bad teeth are waiting for me. I'll come after 5 to pick you up. Be ready. I'm always ready. Δεν βρίσκω πουθενά το κινητό. Για παρακαλώ, πάρε με από το σταθερό να δούμε τι πάει. Πού στην μετρητά επιταγές, δεν προλαβαίνω να μετρήσω τίποτα. Λίξτε έτσι και ό,τι γίνει. Ρεά, κάπου... Α, το βρήκες. Ευχαριστώ, αγάπη μου. Παιδιά, μια μισή ώρα είσαι, προλαβαίνω. Γεια σας. Κάτσε μια στιγμή να το σώσω. Κανένα νέο από το Λουκά? Κουβέντα. Απίστευτο μου φαίνεται. Εμένα να δεις. Στο Χρήστο κοιμήθηκε χθες. Δεν ξέρω, δεν κοιμήθηκα εκεί. Στον Οδυσσέα. Να πάρω το πίσω στο γιατρό να το ρωτήσω. Αποκλείεται να μην μιλήσαν αυτοί οι δύο. Όχι, όχι, άστο. Δεν πειράζει. Θα δείξει. Μόνο του δεν δείχνει. Αν εσύ ξέρεις τι θέλεις να γίνει με αυτή την ιστορία, πρέπει να το επιδιώξεις. Δηλαδή να σπρώξεις τα πράγματα προς τα εκεί. Έτσι ξεκίνησαν όλα. Επειδή έσπρωχναν τα πράγματα, αν έχω καταλάβει καλά. Εσύ, παιδάκι μου, τον θες. Πλάκα μου κάνεις. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Σε 2 λεπτά είμαι εκεί. Πρέπει να κατέβω κάτω. Τα λέμε μετά. Απάντησέ μου. Τον θες? Και βέβαια τον θέλω. Έχεις τρελαθεί. Αφού τον θέλεις λοιπόν, κυνήγα τον. Βρεις έναν άλλο τρόπο, αν ο τρόπος που είχες μέχρι τώρα δεν αποδίδει. Αλλά μην τα αφήνεις έτσι. Αν δεν το κυνηγήσεις εσύ αυτό που θες, δεν πρόκειται κανείς να στο χαρίσει. Κανείς. Παρακαλώ. Έλα, Μαριάννα. Ναι, έχω δουλειά τώρα, δεν μπορώ να σου μιλήσω. Στις 2 έχω ένα κενό, αν θες. Ωραία, ωραία. Τα λέμε τότε, έτσι. Έλα, γεια. Thank you.
Από τότε που ξαναβρεθήκαμε δεν έχω κάνει έρωτα μαζί του. Γιατί μου το λες? Δεν ξέρεις γιατί στο λέω. Για προχώρα. Χωρίζω. Για να γίνει τι? Γιατί δεν μπορώ να ζω άλλο μαζί του. Και ό,τι πρέπει να κάνω. Δεν με αγαπάς. Μαριάννα, όσο προχωρημένος και όσο φαίνομαι, αυτά τα παιχνίδια δεν τα παίζω. Δεν γουστάρω δηλαδή έτσι. Είχαμε μια σχέση που θα μπορούσε να έχει εξελιχθεί, εξαφανίστηκες, έμαθα ότι παντρεύεσαι από την εφημερίδα και μου ξανάρχεσαι τώρα για να μου πεις τι. Να σε πάρω πάλι πίσω. Δεν γουστάρω έτσι, καταλαβες? Δεν το πιστεύω. Το ίδιο είπα και εγώ όταν σε είδα στην εφημερίδα. Χριστό. Είμαι έγκυος. Κορίτσια, ποια έκανε ταμείο χθες βράδυ? Εγώ, Ηλία μου. Γιατί? Πόσα ήταν? 3.600, σου είχα αφήσει χαρτάκι. Λείπουν 150. Τι να σου πω, Ηλία μου, σου είχα αφήσει χαρτάκι. Ναι, το είδα το χαρτάκι σου. Έλα μας που λείπουν 150. Μήπως σου πέσανε πουθενά έτσι όπως είσαι αφηρημένος? Όχι, κούκλα μου, δεν μου έπεσαν πουθενά. Hi, Lucas. Hi, Hannah. Christos? He's at work. He's going to pick me up for dinner. Ah, okay. Do you want to come? To the restaurant? Okay. Good. You broke up with your girlfriend. Something like this. Oh, I'm so sorry. You look so good together. I saw a picture of her. Γαμισέτα. Γαμισέτα. You are so good looking. You will find any woman that you want. I am going to have a shower. Do you want me to wash your back? No. No, thank you. Saiba que isto em mim provoca imensa dor. Prefiro não ficar com o rendezvous. Τι θα γίνει? Με ποιο θέμα? Μαριάννα, έχω πολλές κοτούρες, μην φορτώνεις κι άλλα. Σου ξεκαθάρισα τη θέση μου, πάρε και εσύ την ευθύνη των πράξεών σου. Εσύ, γιατί δεν την παίρνεις? Εγώ ήρθα να σε βρω, ε? Εγώ σου ζήτησα να διατηρήσουμε ερωτικές σχέσεις. Μου έρχεσαι ξαφνικά και μου λες είμαι έγκυος. Πού θες να ξέρω τι κάνεις με τον άντρα σου? Είμαι όποιον άλλον, στο βρακί σου είμαι. Χριστό, σε παρακαλώ. Να μην με παρακαλάς καθόλου. Πόσες φορές το κάναμε από ό,τι παντρεύτηκες? 3, 4. Βρεθήκαμε συνολικά 6 ώρες και πολλές σου λέω. Τις υπόλοιπες ώρες, μέρες και εβδομάδες δεν ήσουν μαζί μου. Δεν ξέρω πού ήσουν, πώς περνούσε τον καιρό σου, τίποτα. Δεν το πιστεύω ότι μου μιλάς έτσι. Χειρότερα πρέπει να σου μιλάω. Το θέμα μας δεν είναι η αγάπη, Μαριάννα. Γιατί αν με αγαπούσες δεν τον παντρευόσουν αυτόν. Είσαι έγκυος, αποφάσισες να γίνεις μητέρα και μου λες ότι εγώ είμαι πατέρας. Sorry, αλλά δοκίμασε κάτι άλλο. Τι είναι αυτά που λες? Πες στον άντρα στο φινάλε. Αυτός θα σε πιστέψει πιο εύκολα. Στο σπίτι του ζεις. Όχι στο δικό μου.
ο μαλάκας! Τι παράτα μας τα καραγκιόζι, ναι, παίρνα και με κόκκινο. Καραγκιόζι. Τι έχεις εσύ τώρα? Είχα προτεραιότητα, με έκοψε, δεν τον είδες. Τον είδα, άστο αυτό, τι έγινε όλο. Συνάντηση με την άλλη. Την... Αυτήν. Την κυρία Βιομηχάνου. Κατάλαβα. Δεν κατάλαβες τίποτα. Είναι έγκυος. Τι? I want to eat souvlaki. It's my last night. Let's eat souvlaki for me. Σουβλάκι, για σουβλάκι πάμε. Ότι είναι και καλά έγκυος από μένα, κατάλαβες τώρα. Τι διάλογο, όλοι μαλάκες σήμερα βρήκαν στον δρόμο. Και... Άστε, θα τα πούμε μετά. Ακούς ρε μαλάκα. Έρχεται μετά από τόσο καιρό και μου λέει είμαι έγκυος και εσύ είσαι ο πατέρας και τι θα κάνεις γι' αυτό. Τίποτα, της λέω, τι θες να κάνω, ας με παράταγες. Τι είναι βέβαιο ότι είναι δικό σου? Πώς είναι βέβαιο, Λουκά, σοβαρολογείς? Ξέρω εγώ με ποιον άλλο πήγε και... Don't talk in Greek all the time, you guys. I don't know what you're talking about. Sorry, baby, we have some business matter to talk about. Ε, 5 minutes, okay? Εσύ, ρε παιδί μου, δεν έβαζε μια καπότα? Πού να το φανταστώ. Όσο ήμασταν μαζί, έπαιρνα δυσυλληπτικά. Νομίζω ότι μου είπε πως τα άκοψε. Τι σκέφτεσαι να κάνεις? Τίποτα. Δεν το σκέφτομαι. Μου ήρθε ο ουρανός φωτίλη. We talk money. 5 minutes. Καλά, άσε να φύγει η μελπομένη από εδώ πέρα και το συζητάμε αύριο. Τι, έξοδασαι αύριο? Και τι να συζητήσουμε, ρε Λουκά? Αν είμαι έτοιμος να γίνω πατέρας? Ε, όχι, δεν είμαι. Κάτω από αυτές τις συνθήκες δεν είμαι. Καλά, άστο τώρα. Θα το συζητήσουμε αύριο. Θέλει συζήτηση το πράγμα. Τίποτα δεν θα συζητήσουμε. Την αγαπάς? Τι πράγμα? Την αγαπάς, ρε παιδί μου, ή δεν την αγαπάς? Δεν ξέρω, ρε μαλάκα. Τι με ρωτάς τώρα για εσύ? Εσύ την αγαπάς τη Μαρία ή δεν την αγαπάς? Ναι, είδες, άμα ήταν τόσο απλά τα πράγματα, κολλητέ. Μαμά. Μαμά, γύρισα. Ποτέ δεν λείπει τέτοια ώρα, ποτέ. Ηρέμησε, ηρέμησε. Έψαξες παντού? Παντού σου λέω, δεν είναι πουθενά. Δεν μιλήσατε καθόλου το απόγευμα? Μιλήσαμε στο τηλέφωνο και θα έβγαινε στον μπακάλικο να πάρει ζάχαρη και... Έψαξα, τηλεφώνησα, τίποτα. Ναι, αστυνομία. Ναι, τηλεφωνώ για μια εξαφάνιση. Μια κυρία, περιοχή Αμπελόκηπη. Είναι μεγάλης ηλικίας, είναι τυφλή. Όχι, δεν ξέρουμε τι ρουφαχωρούσε. Όχι, λίγα το μεσημέρι. Ηρέμησε, θα βρεθεί, ναι. Οκ, ευχαριστώ πολύ.
Στα νοσοκομεία που εφημερεύουν. 131. Ναι, θέλω τα τηλέφωνα από τα νοσοκομεία που εφημερεύουν, παρακαλώ. Sorry, ρε. Δεν καταφέρνω ποτέ να είμαι στην ώρα μου. Πώς είσαι έτσι καλέ? Έτρεχα και γίνα χάλια τα μαλλιά. Η μούρη σου. Τι έχει, μούρη μου? Δεν κοιτιέσαι στον καθρέφτη? Όχι. Πού πάμε? Πού θες? Σπίτι προτιμώ. Σου ή μου? Σου. Να κοντέψαμε να τρελαθούμε. Πού είχες πάει? Χιλιά συγγνώμη. Σας ευχαριστώ πολύ. Τίποτα. Έλα, μάνα. Θα πιστοποιήσετε ότι κατοικεί εδώ η κυρία? Ναι, εδώ μένει. Μας πείτε τι συνέβη, παρακαλώ. Τη βρήκαμε στην πλατεία Αμερικής. Στην πλατεία Αμερικής? Πώς έφτασες εκεί? Κατά τα φαινόμενα είχε χαθεί. Ένας συνάδελφος κάλεσε ένα περιπολικό και την πήραμε στο τμήμα γιατί δεν θυμότανε τίποτα. Και πώς μας βρήκατε? Περιμέναμε όλη τη μέρα στο τμήμα και μας πήρατε εσείς τηλέφωνο. Λοιπόν, εσείς θα υπογράψετε? Ναι, ναι. Είστε ο γιος της? Ναι. Όχι, φίλος είμαι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και να την προσέχετε την κυρία. Μεγάλη γυναίκα είναι. Δεν κάνει να την αφήνουν μόνη από το σπίτι να βγαίνει. Είναι και... Anybody? Nobody. Η αλλοδαπή του Χριστάρα έφυγε. Νομίζω φεύγει αύριο. Πώς την είπαμε? Χάνα. Χάνα. Ναι, είναι από το Αμβούργο. Mm. Κρυόκολλη. Όλες αυτές έτσι είναι. Καφέ θες? Ένα ποτάκι καλύτερα. Να τον παντρευτώ. Τον Οδυσσέα. Το ήξερα. Πώς το ξέρεις? Ούτε ο ίδιος δεν το ξέρει. Δεν ξέρω, το είχα καταλάβει. Ότι είναι αυτό που σου χρειάζεται. Δεν θα κάνω μαλακία. Και να κάνεις τι έγινε. Δεν είναι το τέλος του κόσμου. Εσύ μου τα μάθες αυτά, θυμάσαι? Ρε εσύ, μήπως έχεις καμιά ανεμία, τα χάλια σου έχεις.
Όχι, ρε. Απλώς δεν έχω κοιμηθεί μερικά βράδια και εντάξει. Ξέρεις πώς είμαι. Αμέσως κάνω μαύρους κύκλους. Ο Κώστας. Εντάξει. Τι θα πει εντάξει. Κανονικά. Το τελευταίο καιρό έχει κάτι τέτοια, διαφημιστικά. Συναντιόμαστε μετά τις 12. Γι' αυτό είμαι και άϊπνη. Και πώς ξυπνάς το πρωί? Καλά, αυτό άστο. Όλο καθυστερημένη πάω. Ο δικός μου τι κάνει? Ποιος? Ο Ηλίας, καλέ. Έχω μέρες να το δω. Καλά είναι. Αλλά πολύ γκρινιάρης, αδερφέ μου. Ο Ηλίας γκρινιάρης? Μη κοιτάς, εσύ δεν τον τρως κάθε μέρα στη μάπα. Ρώτα και εμένα. Μαλώσατε? Όχι, ρε. Απλώς είναι δύσκολος άνθρωπος. Αυτό είναι όλο. Oh, hey, Ara. How are you? Hi. Hello. This is my friend Rhea. Hi. Where is everybody? Christos, Lucas. Oh, well. They went to see what's her name? Maria. You know, Lucas' ex. Oh, that's good. They want to see Maria. Great. No, well. Her mother got lost or something. She called in tears and asked for their help. What do you mean she lost her mother? Isn't she the one with the mother who's blind? Yes. Well, apparently she went out and she never came back. She called in a panic and asked them to help her or something. I'll take a shower. Later. Χριστό, εγώ είμαι, τι έγινε? Ναι, τώρα μπήκα στο σπίτι με. Με τη Ρέα και τη Χάνα. Θα μου πεις, παιδάκι μου, τι έγινε? Βρέθηκε η κυρία Λένα? Βγήκα να πάω στο μπακάλι και δεν ξέρω τι έγινε. Εσύ δεν ξέρεις. Θα ήταν κουρασμένη, εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Και εγώ προχθές πήγα να πληρώσω τη ΔΕΗ στον ΟΤΕ. Δεν ήθελα να σας αναστατώσω. Έλα, μαμά, σ' όλους τυχαίνει να... Να χαθούνε. Καμιά φορά τυχαίνει. Εσύ, πού ήσουνε? Έχασες κι εσύ το δρόμο? Τίποτα δεν σου ξεφεύγει, ε. Ο Οδυσσέας έχει κάτι Αμερικάνους απόψε και βαριέμαι να πάω μαζί τους. Είναι, φίλε, να δεν κοιμηθούμε γαλίτσα. Έχουμε τόσο καιρό να το κάνουμε αυτό. Μωρέ, λέγαμε με τον Κώστα να βγούμε σήμερα και εντάξει, δεν θέλω να τον κρεμάσω. Τι όμορφο που μυρίζουν. Σίγουρα δεν θες ένα τοστάκι? Καμία σαλάτα να σου φτιάξω? Θα φάω με τον Κώστα, δεν σου πω. Θες αναδόμηση? Να σε αναλάβω? Αν επιμένεις. Ωραία. Θα σε χτενίσω. Θα σε ντύσω. Θα σε βάψω. Κούκλα θα σε κάνω. Καλά, τόσο χαλιά είμαι? Σταυτοπούτα θα σε κάνω. Όπως όταν παίζαμε μικρές. Θυμάσαι? Εσύ ήσουν σταυτοπούτα. Εγώ ήμουν πριγκίπισσα. Πριγκίπισσα θα σε κάνω. Το σκέφτηκα πολύ πριν σου τηλεφωνήσω. Δεν ήθελα να πιστέψεις πως χρησιμοποίησα τη Λένα για να σε φέρω πίσω. Απλώς
εσένα νιώθω κοντά μου εκείνη τη στιγμή. Μη το συζητάς. Το συζητάω για να μην νιώθεις καμία υποχρέωση. Τι είναι αυτά που λες τώρα? Ακούς? Καμία απολύτως. Έπαιξε και ένα ρόλο πανικός μου. Δηλαδή και εσένα αν σου συνέβαινε κάτι ανάλογο... Εσένα θα παίρνα. Όχι το Χρήστο. Μπορεί και το Χρήστο. Αλλά εσένα θα ήθελα να έχω κοντά μου. Αν συνέβαινε κάτι ανάλογο. Μαράκι, περνάω μια κρίση. Αλλά τα συναισθήματά μου δεν έχουν καμία σχέση με αυτή την κρίση. Επειδή είμαι χάλια εγώ, δεν σημαίνει ότι έπαψα και να σ' αγαπάω. Αλλά... Αλλά... Χρειάστηκα... Χρειάζομαι μία ανάσα. Ένα... Διάλειμμα. Και να μην ρωτήσω πόσο υπολογίζεις να διαρκέσει αυτό το... διάλειμμα. Να ρωτήσω. Μαριά. Τώρα που βρήκα τη δουλειά έχουν αλλάξει τα πράγματα. Δεν είμαι κλεισμένη εδώ μέσα όλη μέρα και να περιμένω πάνω από τηλέφωνο πότε θα... Πότε θα πάρω. Πώς είναι. Η δουλειά εννοώ. Καλά. Πολύ καλά. Είναι όλοι εντάξει, παιδιά. Και ο Οδυσσέας, Οδυσσέας χαράς. Ναι, ναι, ξέρω. Πολύ ωραίος τύπος. Με μια περίεργη ευθύτητα. Και χιούμορ. Λες. Τι. Λες να κάνει την τύχη της χαρά με τον Οδυσσέα. Έτσι νομίζω. Δεν ξέρω βέβαια για πόσο καιρό. Σε αυτά τα πράγματα δεν υπάρχει καμία εγγύηση. Έτσι λες. Για τον όνειρο που βγαίνει
και γιορτάζει ό,τι σωπαίνει και χαμογελούν οι μέρες στο όνειρο του σε θέρες. Άρα μου, δεν φαντάζομαι να σου δημιούργησα πρόβλημα. Εξάλλου σε λίγο είσαι θάση αφεντικό. Άστα αυτά, τι έγινε. Χαρά, η Ρέα δεν έρθει ούτε σήμερα. Σου τηλεφώνησε. Όχι. Μήπως αρρώστησε, γι' αυτό ρωτάω. Κοίτα, δεν είναι μόνον αυτό. Αλλά... Τι έγινε. Χθες βράδυ έχασα το... το βραχιόλι σου. Αυτό. Πώς το χάσες. Δεν ξέρω, μου έπεσε, μου το κλέψανε, δεν ξέρω. Και γι' αυτό δεν πήγες σε δουλειά. Εσύ γιατί λες. Ρε, απεινείς. Πράγμα. Πίνεις, λέω. Όχι ποτό, απτάλο. Τρελάθηκες, παιδί μου. Εγώ ή εσύ. Αρκετή στεναχώρια έχω με το βραχιόλι. Και τα λεφτά του Ηλία. Και αυτά παράπεσαν. Τι εννοείς. Αυτό που ακούς. Έτσι σου πει παλιά αδερφή. Ότι τα βούτυξα. Εσένα ρωτάω. Τρυπιέσαι, ε. Δεν εξηγείται αλλιώς. Τι κάνεις, παιδί μου. Να δω τα χέρια σου. Να, ρε. Ευχαριστήθηκες. Ρουφάς. Ε. Σε βάλες στον κόλπο ευλαμμένη. Αν συνεχίσεις, θα σε διώξω από εδώ μέσα. Θα με διώξεις. Ή σταματάς την κουβέντα ή δίνε του. Θα με διώξεις. Δεν τη γουστάρω την παλιά αδερφάρα, δεν γουστάρω τη δουλειά, έχασα το βραχιόλι, θες κι άλλα. Πες μου την αλήθεια, αγάπη μου. Δεν θα το πω σε κανένα. Πες μου, ποινείς. Όχι! Ορκίσου. Δεν με πιστεύεις. Όχι. Ορκίσου. Δεν μ' αγαπάς. Δεν μ' αγαπάς. Συνέχεια με ταπεινώνει.
Εγώ δεν σ' αγαπάω. Εγώ σε ταπεινώνω. Εσύ ταπεινώνεις τον εαυτό σου. Once more. Christos. Come on for the road. I don't have time, baby. Well, baby, we'll find time. Christos, I don't want to go. I want to stay with you. All things finished, baby. The end, like in the movies. I'll visit you in Hamburg, okay? Πόσο μου έχουν λείψει εκείνα τα χρόνια. Τι ωραία που ήταν στο χωριό. Πώς ήμασταν και πώς γίναμε. Πού πήγαν τα όνειρά μας. Στο φως της ελιάς, στο κύμα που σβήνει στην ακρογιαλιά, ορκίσου για πάντα που στα μ' αγαπάς. Μη φύγεις και μου ξεχαστείς, σε ξένα χείλη μη σταθείς. Της επιστροφής ορκίσου για πάντα πως θα μ' αγαπάς. Στην άκρη του κόσμου ακόμα κι αν πας, στο ήλιο το χάδι με μάτια κλειστά σ' αγγίζω, σε νιώθω, σε θέλω.